Η ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Νομού Καβάλας. Όπως τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, περίπου κάθε χρόνο έχουμε 30 θανάτους, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να μην αμελούν να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι όταν γίνεται όχληση από τον ΔΔΕ. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους. Η ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι το α και το ω, γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το ηλεκτρικό ρεύμα δεν μυρίζει, δεν το βλέπουμε και δεν το ακούμε. Μάλιστα. Όμως σκοτώνει. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με ποιον έχουμε να κάνουμε και να αναθέσουμε μια δουλειά. Είναι πολύ σημαντικά αυτό το τρίπτυχο το οποίο είπατε, το οποίο δεν δίνουμε σημασία γιατί δεν γνωρίζουμε ίσως, έτσι. Δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε πάνω από 30 θανάτους από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί οι εγκαταστάσεις, πάνω από το 60% των εγκαταστάσεων, δεν είναι ελεγμένες από αδιούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Αυτό σημαίνει όταν έρχεται από το ΔΔΕ μια ειδοποίηση για επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε τι είναι αυτό το χαρτί που ζητάει τώρα το ο ΔΔΕ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρτί. Με πολύ απλά λόγια θα πω πώς κάνουμε έναν έλεγχο το αυτοκίνητο, τα λάδια, τα φρένα, για να είναι ασφαλής. Έτσι ακριβώς πρέπει να ελέγχει ο πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος την εγκατάσταση ότι είναι ασφαλής για χρήση. Με γίνεται ένας ηλεκτρολογικός έλεγχος, έτσι ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε. Είναι νόμος του κράτους. Ο επανέλεγχος παλαιότερα ήταν 14 έτη στις κατοικίες. Με το νέο πρότυπο που μπαίνει σε εφαρμογή είναι 10 έτη. Που σημαίνει ότι ανά 10 έτη πρέπει να κάνουμε επανέλεγχο την ηλεκτρική εγκατάσταση. Υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει πολύ προσοχή να μην έχουμε φθαρμένα καλώδια. Ακόμη και από φορτιστή κινητού. Μπορεί να είναι χαμηλή η τάση, αλλά το φύς που μπαίνει στο ρευματοδότη είναι 230 βολτ. Οπότε είναι επικίνδυνο. Πρέπει οπωσδήποτε να μην έχουμε φθαρμένα καλώδια. Να είμαστε επιμελείς με τις συσκευές μας και να φροντίζουμε να τις έχουμε καθαρές πάντα. Mm-hmm. Κάτω από την ομπρέλα του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εργολάβων, πόσοι επαγγελματίες βρίσκονται σε επίπεδο νομού Καβάλας, κύριε Κωνσταντινίδη? Σε επίπεδο νομού Καβάλας και Θάσου είμαστε 68 μέλη αυτό το διάστημα. Η δουλειά πώς πάει? Δόξα τω Θεώ. Γιατί συνήθως λένε υδραυλικό και ηλεκτρολόγο δύσκολα βρίσκεις. Δύσκολα. Τα βγάζετε πέρα. Το πρόβλημα δημιουργείται από πολύ παλαιότερα που δεν δώσαμε σαν κράτος βάση στη μαθητεία, στα παιδιά, στους βοηθούς. Δεν έχουμε βοηθούς. Προσπαθούμε να πάρουμε παιδιά και στην αγορά δεν υπάρχει βοηθός. Ούτε για υδραυλικούς, ούτε για ηλεκτρολόγους, ούτε για ψυκτικούς. Ξέρω, αλλά και ακόμα και για ηλεκτρολόγους. Δυστυχώς. Θα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά οι καταναλωτές και τα παιδιά. Είναι ένα επάγγελμα που έχει μέλλον. Δεν είναι κάτι στάσιμο, συνέχεια βγαίνουν καινούργια πράγματα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θεωρώ ότι έχει και καλές απολαύες. Από αν είσαι σωστός επαγγελματίας. Από πού μπορεί να ξεκινήσει ένας νέος την σταδιοδρομία του, ας πούμε, στο συγκεκριμένο κλάδο, να πάει σε μια τεχνική σχολή? Σε μια τεχνική σχολή, ναι. Σε ΕΠΑΛ, σε ΟΑΕΤ, φυσικά. Διπληρότητα δεν είναι ικανοποιητική? Τα τελευταία χρόνια ήταν 10-12 άτομα, με τα βία κάνανε τμήμα. Πέρσι ο ΟΑΕΤ δεν είχε καν τμήμα. Φέτος από τα ΕΠΑΛ είχε τμήμα, αλλά ήταν πολύ λίγα τα παιδιά. Από ό,τι μαθαίνω, του χρόνου θα έχουμε αρκετά. Αυτό είναι ένα ευτυχές γεγονός, από ό,τι πληροφορήθηκα. Ελπίζω του χρόνου δηλαδή ότι θα έχουμε παιδιά για να πάρουμε στις δουλειές μας. Είναι ένας κλάδος όμως ο οποίος δεν είναι. Και να βγάλουμε ένα μήνυμα ότι τα παιδιά που τελειώνουν αυτές τις σχολές σίγουρα θα απορροφηθούν από επιχειρήσεις. Από εμάς δηλαδή. Να το έχουν σοβαρά υπόψη τους